Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην παρέα μας έχει μπει ο άνθρωπος τον οποίο προλογίσαμε από την αρχή της εκπομπής. Ο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής Άγγελος Βιαννίτης είναι κοντά μας και με τη βοήθειά του θα ερμηνεύσουμε με την ψυχολογική προσέγγιση, με την προσέγγιση της ψυχολογίας, για να το πω πιο σωστά, τα όνειρά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο σας έχει ιντριγκάρει πάρα πολύ, γιατί έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται. Αρχικά, κύριε Βιαννίτη, θέλω να μου πείτε τι σημαίνουν τα όνειρα. Έχουν αληθινή υπόσταση, σημαίνουν κάτι για τον άνθρωπο που τα βλέπει ή είναι η φαντασία μας? Τα όνειρα ουσιαστικά δείχνουν αυτό που υπάρχει μέσα μας. Έτσι, είναι ουσιαστικά η πιο αληθινή έκφραση του ανθρώπινου ψυχισμού. Γιατί είναι χωρίς λογοκρισία, ενώ οι σκέψεις μας έχουν πολλά φίλτρα λογοκρισίας. Τα όνειρα έχουν περισσότερη αλήθεια από αυτό που σκεφτόμαστε. Δείχνει αυτό που υπάρχει μέσα μας, ανεξάρτητα αν εμείς το αποδεχόμαστε, το αναγνωρίζουμε, το αποθούμε ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν συγκεκριμένα όνειρα, συγκεκριμένα σύμβολα που δείχνουν κάτι για τη ζωή μας, για το μέλλον μας? Υπάρχει προγνωστική διάσταση σε αυτά τα όνειρα και αυτό είναι κάτι που τραβάει την προσοχή. Έτσι, σε πολλούς πολιτισμούς, από την αρχή του χρόνου, είναι αυτό το οποίο τραβάει πάντα την προσοχή. Αυτά τα όνειρα που δείχνουν, που σου τραβάει την κουρτίνα και δείχνει μια κλειφή ματιά στο μέλλον. Αλλά είναι λάθος να παίρνουμε γενικά τα όνειρα ότι είναι ένα είδος χρησμού, προφητείας, που δείχνει το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τα 9 στα 10 όνειρα, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, δείχνουν αυτό που υπάρχει μέσα μας. Συναισθηματική μας κατάσταση, αυτά που νιώθουμε. Σωματική, συναισθηματική και νοητική κατάσταση. Υπάρχουν όνειρα που αναφέρονται στην κατάσταση του σώματος, τα οποία καθώς μαθαίνουμε να τα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τα δικά μας τα όνειρα, δηλαδή η ερώτηση δεν είναι τι σημαίνει αυτό το όνειρο, είναι τι σημαίνει για μένα. Για μένα που το βλέπω. Είναι για μένα, είναι ακριβώς. Και γενικά ο κόσμος του ονείρου είναι ένας κόσμος συμβόλων. Είναι η γλώσσα του ασυνειδήτου. Δεν έχει να κάνει με κυριολεξία. Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Άρα, καμιά φορά που βλέπουμε ένα όνειρο και παίρνουμε τη μαμά μας ή τη γιαγιά μας και της λέμε, είδα ότι φοράω πολλά ρούχα στον ύπνο μου. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά η ερμηνεία εκείνη δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογική ερμηνεία. Εγώ θα την άκουγα πολύ προσεκτικά και είναι πολύ καλή κίνηση να πάρεις τη μαμά ή τη γιαγιά. Γιατί οι καλύτεροι αναλυτές ονείρων και οι καλύτεροι ερμηνευτές ονείρων είναι γυναίκες, γιατί έχουν μέσα μια επαφή με τη διαίσθηση και μιας κάποιας ηλικίας που έχουν την ωριμότητα και τη σοφία. Και την εμπειρία. Κύριε Βιαννίτη, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Βασιλική, γιατί ζητήσαμε από τον κόσμο να μας πάρει τηλέφωνο και να μας πει τα όνειρα που βλέπει, η οποία βλέπει συνέχεια τον πεθερό της που δεν τον έχει γνωρίσει. Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στη Βασιλική. Την έχουμε στη γραμμή μας. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Χαίρομαι που σου μιλάω, γιατί σε λατρεύω από τότε που μου έλεγε στον καιρό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Σήμερα με τη βοήθεια του κύριου Βιαννίτη θα σας πω τα όνειρα. Ωραία. Να ξεκινήσω? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει όνειρα. Έτσι. Εδώ όμως και 15 μέρες, και δεν μ' αφήνει να κοιμηθώ κιόλας, δεν ησυχάσω. Εδώ και 15 μέρες βλέπω τον πεθερό μου, τον οποίο ούτε με έχει γνωρίσει, ούτε τον έχω γνωρίσει. Απλά από τις φωτογραφίες που είναι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, τον βλέπω, είναι μέσα στο σπίτι το δικό του και είμαι κι εγώ εκεί. Είναι γυμνός και είναι με ακαθαρισίες. Ναι. Προτίθεται με ευγενέστατο τρόπο, δεν μου μιλάει, μόνο εγώ του μιλάω. Λοιπόν, και προτίθεται να τον επλύνω και να τον επάω στο κρεβάτι. Λοιπόν, πάντα ταράζομαι και συγκεκριμένα δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό. Το βλέπω Πέμπτη και Παρασκευή. Μετά τέλος. Τις υπόλοιπες μέρες όχι. Δεν βλέπω κανένα όνειρο. Πέμπτη και Παρασκευή μου έρχεται στον ύπνο μου και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Λέω, μα δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, γιατί με τυρανάζεις έτσι και δεν με αφήνεις να κοιμηθώ. Για να ακούσουμε την ερμηνεία από τον κύριο Βιαννίτη. Τι σημαίνει? Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ωραία, μας δίνετε μια ευκαιρία να πούμε καταρχάς, δεν υπάρχει το «δεν βλέπω όνειρα». Τα όνειρα είναι μια νευροφυσιολογική λειτουργία. Είναι σαν να λέει ένας άνθρωπος, εγώ δεν σκέφτομαι. Είμαι ζωντανός, κοιμάμαι, βλέπω όνειρα. Έτσι. Για όλους είναι. Το θέμα είναι αν τα θυμάμαι ή όχι, που είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το όνειρο.
Έχει να κάνει με την αίσθηση του πεθερού που δεν τον έχει γνωρίσει. Κυρία Βασιλική, που δεν τον έχετε γνωρίσει, λέτε, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έτσι. Ήδη ήταν πολλά χρόνια πεθαμένος όταν παντρεύτηκα εγώ. Ναι. Αυτό το πεθερό που το γνωρίζετε μέσω του συζύγου. Όλο αυτό το θέμα, ο πεθερός συμβολίζει κάποιες πλευρές του ίδιου του συζύγου σας. Το ότι τον βλέπετε με ακαθαρσίες και τον ξεπλένετε, έχει να κάνει με τη σχέση με τον σύζυγό σας. Κάποια στοιχεία που κουβαλάει, που πιθανόν αναγνωρίζετε ότι είναι από τον πατέρα του, και εσείς αυτά θέλετε, επιθυμείτε ή ακόμα μπορεί να είσαστε και σε διαδικασία αυτά να τα καθαρίσετε, δηλαδή να φύγουν αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής, αν καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Δηλαδή την ενοχλούν κάποια πράγματα την κυρία Βασιλική ουσιαστικά στο σύζυγό της που προέρχονται από τον πατέρα του, να μην την προβληματίζουν. Και υποσυνείδητα να θέλει να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Πολύ ωραία. Και να τα βλέπει σαν ένα είδος ακαθαρσίας, το οποίο πρέπει να καθαριστεί. Να καθαριστεί. Η κυρία Βασιλική είπε ότι δεν βλέπει και όνειρα. Πόσα όνειρα, δεν τα θυμόμαστε, είπατε εσείς. Πόσα όνειρα μπορεί να δει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια του 8ωρου, ας πούμε. Σε ένα 8ωρο έχουμε περίπου 4 με 5 ονειρικές περιόδους, με 20 λεπτά η καθεμία. Στην τελευταία ονειρική περίοδο, δηλαδή όσο πηγαίνουμε περισσότερο προς το να ξυπνήσουμε, μεγαλώνει η ονειρική περίοδος που λέγεται περίοδος REM. Από το rapid eye movement κινούνται τα μάτια και μπορεί να φτάσει και μέχρι και τα 40 λεπτά. Στην ονειρική εργασία, το dream work που λέμε, εξασκείται ένα άτομο να μπορεί να ξυπνάει την ώρα της ονειρικής περίοδου, ώστε να τα θυμάται καλύτερα για να αρχίσει να τα καταγράφει. Είναι μια εργασία όπου αρχίζω να θυμάμαι τα όνειρά μου και να αρχίσω να βγάζω το δικό μου προσωπικό κώδικα συμβολισμού. Να αρχίσω να γράφω και να καταλαβαίνω καλύτερα τα όνειρά μου. Σαν την κυρία Ιωάννα από τη Σαρονίδα, η οποία μας έστειλε ένα μήνυμα και μας είπε ότι τα όνειρά της αφορούν την μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή και κάθε φορά, λέει, που βλέπει αυτό το όνειρο, το έχει συνδέσει με μια στεναχώρια, με μια άσχημη εξέλιξη στη δική της ζωή. Η σύνδεση αυτή υφίσταται, υπάρχει, είναι κάτι που εμείς επιλέγουμε να το κάνουμε. Αυτό που υπάρχει είναι ότι με οποιοδήποτε άτομα μοιαζόμαστε, ή να το πω διαφορετικά, με τα άτομα τα οποία έχουμε δεσμούς αίματος και δεσμούς αγάπης έντονους, είναι φυσικό ότι θα υπάρχουν όνειρα με αυτά τα άτομα, όπως είναι και τα όνειρα, μια μεγάλη κατηγορία ονείρων, με τα άτομα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή, τα αγαπημένα πρόσωπα. Mm. Έτσι. Και το τι, δεν σημαίνει όμως πάντα ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, ότι κάτι κακό προμηνύεται. Εμένα, σωστά. Όχι, αυτό να το βγάλουμε, το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Mm-hmm. Αυτό δείχνει τον ψυχισμό του ανθρώπου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα αγχωτικό άτομο θα βλέπει αγχωτικά όνειρα και οτιδήποτε βλέπει θα έχει την τάση να το ερμηνεύει αρνητικά. Αρνητικά, ναι. Αλλά ταυτόχρονα, όλα τα περισσότερα όνειρά του θα είναι αυτό. Είναι τα άτομα το οποίο μπορεί να ανησυχεί για τα πάντα και τελικά δεν βγαίνουν. Από τα 9-10, από τα 10 όνειρα που θα δει, δηλαδή αρνητικά, μπορεί να θεωρεί ότι άμα το δω αυτό θα γίνει αυτό, αλλά αυτό είναι μια εσωτερική σύνδεση. Και αυτό το κακό. Ακριβώς, που ακριβώς. Ότι μπορεί ακριβώς, να ακριβώς. Τα όνειρα αντανακλούν τον τρόπο σκέψης μας, τον τρόπο που νιώθουμε για την πραγματικότητα. Και τον τρόπο που δρούμε κατ' επέκταση. Ακριβώς. Εγώ ταυτίζομαι με όλα αυτά που λέτε, γιατί έχω χάσει εδώ και 7 μήνες την μητέρα μου. Oh. Και όποτε την βλέπω, και την βλέπω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί το είχα ένα άγχος, γιατί από παιδί έβλεπα όνειρα και τα όνειρα βγαίνανε στη ζωή μου και πιστεύω πάρα πολύ στα όνειρα. Τη βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση και είμαι λίγο πιο χαλαρή, νιώθω καλύτερα για τη μαμά μου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όσες φορές την έχω δει μέχρι στιγμής, είναι πολύ καλά και μετά την επόμενη μέρα είμαι κι εγώ καλά και μου συμβαίνει κάτι καλό. Έχω δει όμως ένα όνειρο πάρα πολύ περίεργο και με είχε αγχώσει. Μου είχε πει, άσε με λίγο να ηρεμήσει η ψυχή μου μέσα στο σπίτι μας που μεγάλωσα, στο πατρικό. Τότε εγώ δεν είχα... Είχα λίγο εκνευριστεί με κάτι συγκεκριμένο με τη μητέρα μου που έφυγε από τη ζωή. Αυτό τι σημαίνει, γιατί πολλοί άνθρωποι το νιώθουν όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος αγαπημένος τους από τη ζωή. Ένα από τα πιο σημαντικά συμβάντα στη ζωή μας. Έτσι, όταν φεύγει ένα αγαπημένο πρόσωπο. Μόλις έδωσες, λέγοντας το τέλος ότι εκείνο το διάστημα που το είδες, κάτι είχε στεναχωρηθεί. Ναι, είχα στεναχωρηθεί εγώ με αυτό, κάτι. Αυτό δίνει την αφορμή για να μπούμε μέσα στο όνειρο, να αναλύσουμε το όνειρο. Έτσι. Είναι για εκείνο το διάστημα που το είδες και είπες ότι συνήθως την βλέπεις και είναι το συνέστημα καλά. Είναι όμορφο. Πολύ, ναι. Να πούμε κάτι εδώ την ευκαιρία. Περισσότερο το κλειδί για την ερμηνεία των ονείρων δεν είναι τα αυτά που γίνονται, αλλά το πώς νιώθουμε για αυτά που γίνονται. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Υπάρχουν τεχνικές που το μόνο που κάνεις είναι να ανοιχνεύεις τη διαδοχή των συναισθημάτων.
Δηλαδή φοβήθηκα ή σταμάτησα, υποχώρησα ή προχώρησα μπροστά. Όπως τα δικά μου, που σας έλεγα στο διάλειμμα που εγώ βλέπω για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, ότι βρίσκομαι σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό, ανεβαίνω μία σκάλα, σε ένα πολύ παλιό σπιτάκι που οδηγεί η σκάλα αυτή, και για να φύγω από εκεί δεν μπορώ να κατέβω, αλλά πρέπει να πάω απέναντι. Για να πάω απέναντι υπάρχει μια αερογέφυρα, αερόσκαλα, την οποία δεν έχω καταφέρει να την περάσω ποτέ στη ζωή μου. Ή το όνειρο ότι πέφτω, δηλαδή μέσα στον ύπνο μου αισθάνομαι την πτώση, που νομίζω πολλοίς κόσμος πρέπει να το βλέπει. Είναι από τα κοινά ονειρικά θέματα, η πτήση, η πτώση, η καταδίωξη, το γυμνί στο πλήθος, είναι ονειρικές σκηνές, πανανθρώπινες, οικουμενικές, που βέβαια παίρνουν και το νόημά τους μέσα από τον προσωπικό κόσμο του καθενός. Έτσι, για παράδειγμα, η πτώση συνήθως παραπέμπει σε ένα φόβο αποτυχίας ή αίσθηση ότι σε κάτι απέτυχα. Μπορεί να είναι κάτι που το ένιωσα, συνήθως ψάχνουμε για μια περίοδο μερικές μέρες πριν. Δεν είναι να ψάχνουμε μπροστά, το χάνουμε. Mm-hmm. Ψάχνουμε αυτό που νιώθουμε, έτσι. Τις περισσότερες φορές όμως είναι μια προβολή ανησυχίας. Γιατί αυτό είναι η επιφάνεια των ονείρων. Τα περισσότερα όνειρα, τα όνειρα της καθημερινότητας, είναι δύο ειδών. Το ένα είναι αντανακλούν τους φόβους μας και το άλλο αντανακλούν τους ευσεβείς πόθους μας. Αυτό που θέλουμε να γίνει. Ο πεινασμένος που λέμε καρβέλια ονειρεύεται. Δηλαδή ένα όνειρο που είναι μια πτώση μπορεί να αντανακλά έναν ευσεβή ποθό. Όχι. Αντανακλά ένα φόβο, φόβο μόνο. Ένα φόβο. Ένα φόβο. Σε κάτι. Έχω ένα σχέδιο να κάνω μια συνεργασία ή να κάνω μια δουλειά ή να μιλήσω με ένα άτομο σε προσωπικό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο, επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μου, που ένα κομμάτι το οποίο θέλει να γίνει κάτι. Και ένα πάντα... κομμάτι που φοβάται. Πάντα. Πάντα. Κάθε φορά που βάζουμε ένα στόχο, ένα κομμάτι του ψυχισμού μας δεσμεύεται στο φόβο μήπως δεν γίνει αυτό. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό το πράγμα έρχεται και γίνεται όνειρο. Αυτό που γίνονται περισσότερα όνειρα είναι αυτά που είναι αποθυμένα και ενεργά, δηλαδή μισοτελειωμένη υπόθεση. Προφητικά όνειρα υπάρχουν και ξέρετε υπάρχουν, γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Προφητικά με την προφητική διάσταση. Αλλά... Γιατί μου έχει βγει εμένα. Το 2001, 2 Μαρτίου, εγώ έχασα τον πατέρα μου. Μία εβδομάδα πριν, τον έχασα Παρασκευή. Την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη, έχω δει ένα πολύ άσχημο όνειρο με τον πατέρα μου. Ξυπνάω με ταχυπαλμία, το λέω στη μητέρα μου και μου λέει η μαμά μου, καλό και ευλογημένο, κάνω το σταυρό σου, αυτό που λέγαν πάντα οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, και μου λέει, θα ζήσει πολλά χρόνια. Όταν βλέπουμε κάποιον να φεύγει από τη ζωή, θα ζήσει πολλά χρόνια. Μία εβδομάδα μετά, το σκεφτόμουν αυτό το όνειρο, έχω χάσει τον πατέρα μου. Ναι. Υπάρχουν προφητικά όνειρα. Υπάρχουν όνειρα τα οποία έχουν αυτή την προγνωστική διάσταση. Okay. Και προφητικά συνήθως λέμε αυτά τα όνειρα τα οποία αφορούν κάτι το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τη ζωή μου. Υπάρχουν χιλιάδες όνειρα στην Association for the Study of Dream, μια διεθνή ένωση για την μελέτη των ονείρων. Για κάθε αεροπορικό δυστύχημα, για κάθε ναυάγιο, για τον Τιτανικό ή για οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν εκατοντάδες όνειρα που το έχουν προβλέψει, χωρίς το άτομο να έχει σχέση με αυτό. Αυτό λέμε στο... γενικά τα προφητικά όνειρα, ή για ένα σεισμό, ή για οτιδήποτε τέτοια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, παρόμοιες ιστορίες με αυτή που μόλις είπες, Τζορτζέλα, είναι πάρα πολλές. Μας παίρνετε πολλά τηλέφωνα. Αυτό δεν, είναι τόσο, δεν έχει να κάνει τόσο με την πρόγνωση. Είχα τρομάξει έχει να κάνει όμως με τότε. Με το δεσμό. Όταν έγινε αυτό. Ναι. Με το δεσμό αγάπης και αίματος που έχεις με τον πατέρα σου. Ναι. Αν μπορούσαμε να μιλάμε πιο ανοιχτά για αυτά τα θέματα, θα διαπιστώναμε ότι είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και μάλιστα πλέον είναι και καταγεγραμμένο. Όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ασθένειας ή τραυματισμών ή και θανάτων, τα άτομα της οικογένειας πάντα υπάρχουν μέσα στο ονείρεμα σημάδια τα οποία δείχνουν μια εξέλιξη των πραγμάτων. Ξέρουμε ακόμα και για όνειρα τα οποία μια μητέρα μπορεί να δει για το γιο της που να βρίσκεται στην Αμερική, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να το νιώσει την ώρα που τραυματίστηκε ή έπαθε ένα ατύχημα. Και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτά που λοιπόν που αφορούν έχουν να κάνουν με τους ψυχικούς δεσμούς, να το πούμε. Όπως μια κυρία που μου λέει τώρα, η Νεφέλη στο ακουστικό, έχει πάρει τηλέφωνο και μας έχει πει για ένα όνειρο ότι έβλεπε τον πατέρα της στο όνειρό της και της έλεγε εκείνος να κάνει κάτι. Εκείνη δεν το έκανε. Mm. Και από τότε όταν το βλέπει στο όνειρό της, της συμβαίνει κάτι κακό από εκεί και πέρα. Δεν έκανε αυτό που της είπε να κάνει στο όνειρό της. Ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει κακό για την κυρία. Η λέξη κακό δεν έχει αναφορά εδώ, δεν είναι καλό ή κακό. Μπορούμε να πούμε για αρνητικό ή θετικό. Κάτι στενάχωρο, κάτι. Ναι, πολλές φορές όμως το στενάχωρο είναι αυτό που είναι το καμπανάκι για να ασχοληθούμε με κάτι. Ψυχοθεραπευτικά, κυρίως τα φοβικά, οι εφιάλτες, τα επαναλαμβανόμενα όνειρα έχουν πολύ ζουμί.
για να δουλέψει κανείς. Όταν βλέπουμε στον ύπνο μας έναν άνθρωπο που είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή λες καμιά φορά πω βρε παιδάκι μου ξυπνάω και πού τον θυμήθηκα τώρα. Πού τη θυμήθηκα την Τζέννη. Είναι τα πιο ενδιαφέροντα όνειρα αυτά. Αυτά είναι που έχουν μια προγνωστική διάσταση πολλές φορές. Για πείτε. Και είναι, μπορεί ένα άτομο να επικοινωνήσει μαζί και την προηγούμενη μέρα όντως να δει κάτι. Δεν υπάρχουν εύκολες εξηγήσεις εδώ. Αλλά μπορώ να πω το εξής. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε στην εγρήγορση, τώρα έτσι όπως μιλάμε, αυτό που λέμε η εγρήγορση, το χρόνο είναι γραμμικός. Υπάρχει αυτό που έχει φύγει, το παρελθόν που λέμε, το παρόν και το μέλλον. Έτσι. Στο όνειρο μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο μέσα μας, όπου ο χρόνος λειτουργεί διαφορετικά, βιωματικά. Πολλές φορές μας επιτρέπει να σηκωθούμε και να δούμε αυτό το αυτοκίνητο παραπέρα τι θα συναντήσει. Δεν έχει να κάνει με την πρόγνωση, έχει να κάνει ότι σηκωθήκαμε ψηλότερα και βλέπουμε μια επερχόμενη στροφή. Τα όνειρα, για παράδειγμα, που αναφέρονται στο σώμα, υπάρχει ολόκληρη κατηγορία ονείρων. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα όνειρα που το χρησιμοποιούμε σε αυτό που κάνουμε και στο ονειρικό εργαστήρι, το dream therapy. Έχει να κάνει με την ονειρική θεραπεία. Άρα, έχει πολλά και διαγνωστικά, διαγνωστικά στοιχεία για τις ασθένειες που εμφανίζονται. Γιατί το υποσυνείδητο καταλαβαίνει, να το πω έτσι, κάτι πριν ακόμα εμφανίσει συμπτώματα. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές, αληθινά περιστατικά, τα οποία τα δουλεύουμε. Κύριε Βιαννίτη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα που θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, πώς θα προλάβω. Τα χρώματα και τα όνειρα. Τι συμβολίζουν τα χρώματα. Εμείς, ας πούμε, το έχουμε από τη γιαγιά μου, την Ελένη, θυμάμαι, το κόκκινο. Κάτι γρήγορο. Σημαίνει ότι κάτι θα γίνει γρήγορα. Γρήγορο. Και εσείς το έχετε έτσι. Ναι, καλέ, κάτι γρήγορο. Το ναι. Μπλε σημαίνει ότι είσαι σε ηρεμία, σε γαλήνη. Ναι. Το μαύρο το έχουμε σαν πένθος, κάτι άσχημο, δυσάρεστο αυτό. Ισχύουν αυτές οι ερμηνείες που δίνουμε. Ισχύει η συμβολική πλευρά των χρωμάτων. Αλλά σε ένα όνειρο, το χρώμα μπορεί να είναι ένα σημείο το οποίο να μην αφορά το γενικότερο όνειρο. Το κάθε όνειρο έχει τους χαρακτήρες, τη δράση, το σκηνικό. Εν πολλής μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι μέρη του εαυτού μας, προβολές του εαυτού μας. Αν εστιάσω πολλές φορές, υπάρχει αυτό που λέμε ονειρική εστίαση. Εστιάζω σε κάτι, μένει αυτό στη μνήμη και χάνω όλο το υπόλοιπο. Ενώ νοηματοδοτείται από όλο το υπόλοιπο. Σωστό. Ένα κόκκινο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Είναι ναι, σαν αυτό που λέμε, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το έχουμε συνδέσει με το γρήγορο. Υπάρχει αυτό, το κόκκινο, το άμεσο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το κόκκινο επίσης είναι απαγορευτικό. Σωστό. Είναι πολύ μέσα, έχουμε μεγάλες εγγραφές, καταγραφές από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Το κόκκινο το φανάρι είναι σύμβολο. Έτσι, οπότε, άμα βλέπουμε κάτι κόκκινο, για παράδειγμα μια κόκκινη πόρτα, μπορεί να είναι κάτι απαγορευμένο. Έτσι, τώρα το πώς το κάθε άτομο σχετίζεται με το απαγορευμένο είναι ένα ζήτημα. Το καταθλιπτική διεργασία, το καταθλιπτικό άτομο βλέπει κάτι σαν απαγορευμένο, παρετείται και φεύγει. Ένα άλλο άτομο με το περισσότερο. Σαν πρόκληση. Μπράβο, σαν πρόκληση. Και θα κοιτάξει γιατί εκεί και εκεί θα πάει. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα που θέλω. Πολλές φορές στην ζωή, όταν βλέπουμε κάτι, το θεωρούμε βίωνο. Στο όνειρο αντιθέτως, το θεωρούμε δυσίωνο. Πώς γίνεται αυτή η αντιστροφή των καταστάσεων και των ερμηνεών. Καταρχάς δεν γίνεται. Την κάνω. Επειδή το θεωρούμε εμείς, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Σωστό. Αυτό είναι. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει ότι τα τηγανίζω ψάρια είναι λαχτάρα, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Σωστό. Αλλά άμα είμαι άτομο αγχωτικό, ό,τι και να βλέπω, θα λέω στεναχώρια θα πάθω. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα κάτι θα μας πάει θετικά, κάτι θα μας πάει αρνητικά. Αν εστιάζω συνέχεια στο αρνητικό, ξέρω εγώ τον πήρα τηλέφωνο και δεν απάντησε, όλα αγχωτικά όνειρα θα βλέπω, όλα στεναχώρια θα βλέπω. Θα λες, τον πήρα τηλέφωνο και δεν απάντησε, πω ζημιά, να μου βγήκε το όνειρο. Γι' αυτό σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν αρχίζουμε να επικοινωνούμε με τα όνειρά μας, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να αλλάζουμε την ποιότητα των ονείρων μας. Εκεί μαθαίνουμε και να βάζουμε και ερώτησεις στα όνειρα, να ρωτάμε τα όνειρα και να παίρνουμε απαντήσεις. Εκεί σημαίνει ότι αρχίζω. Πώς ξεκινάει η επικοινωνία με τα όνειρά μας? Τι πρέπει να κάνουμε, το πρώτο βήμα, κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι τώρα και ο κόσμος από το σπίτι που έχει αυτή τη θέληση το πρώτο να πράγμα, ερμηνεύσει τα όνειρά. Το πρώτο πράγμα είναι να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα όνειρά μου, που σημαίνει να αρχίζω να ενδιαφέρομαι για τον ίδιο μου τον εαυτό. Έτσι. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε να μάθω να τα καταγράφω. Γιατί? Για να πρώτον η καταγραφή μου δίνει ένα υλικό να αρχίσω να δουλεύω. Αλλά δεύτερον είναι αυτό που λέει οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει δεν θυμώ με τα όνειρα. Στην πραγματικότητα, άμα αρχίσω και έχω την πρόθεση να τα καταγράψω, μέσα σε μια-δυο εβδομάδες, αυτό τονώνει την ορειτική ενθύμηση. Φτάνω στο σημείο εύκολα, είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε, κάθε πρωί να μπορώ να καταγράψω 3 ή 4 όνειρα.
Το ημερολόγιο ονείρων, αυτό θα κρατήσει. Το τετράδιο ονείρων, το ημερολόγιο ονείρων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που γράφει ένα τετράδιο ονείρων, αλλά μπορεί κάποιο να αρχίσει με του απλού τρόπου. Και να αρχίσει και με ένα κινητό, να σηκωθεί το πρωί, να το πει. Να το ηχογραφήσει, να το πει. Και μετά, ίσω μέσα στην ημέρα, να έχει πέντε λεπτάκια, να το ακούσει, να το γράψει, να το καταγράψει για να μείνει. Και σιγά σιγά αρχίζει και. Αν έχει και ένα ημερολόγιο συμβάντων, δηλαδή εξωτερικό ημερολόγιο, μπορεί να κάνει συνδέσει. Έτσι αρχίζει και βλέπει. Ναι, στοιχεία του χαρακτήρα σου. Βλέπει και πράγματα, για παράδειγμα, εκεί αρχίζει και βλέπει την προγνωστική διάσταση. Ναι. Και το συνδέει με συγκεκριμένα ονειρικά σύμβολα. Και δυστυχώς τα σύμβολα πρέπει... είναι πολύ πιο κοινά από ό,τι νομίζει κανεί. Για παράδειγμα, ένα σκυλάκι, ένα σκυλάκι μπορεί να είναι πολυδιάστατο ονειρικό σύμβολο. Έχει βέβαια σχέση αν μου αρέσουν τα σκυλιά. Αν με έχουν δαγκώσει τα σκυλιά, είναι άλλο. Αν έχω σκυλάκι, αν μου αρέσουν. Αν έχω σκυλάκι, τι σημαίνει. Και αν με έχουν δαγκώσει, όπως είναι πιο προσωπικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το να δεις ένα χαριτωμένο σκυλάκι εδώ κοντά σου. Διαφορετικό να δεις ένα ντόπερμαν να, είναι, να σου φράζει το δρόμο και άλλο. Εμείς, ας πούμε, τα σκυλιά, από όπου δεν τελειώσει ποτέ αυτή η κουβέντα, εμείς τα σκυλιά τα έχουμε φίλοι και εχθροί. Δηλαδή, αυτό ισχύει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Η οικουμενική του διάσταση είναι φίλος, σύντροφος, πιστός φύλακας. Αυτό. Okay. Ναι. Αλλά τώρα για τον καθένα παίρνει από το δικό του προσωπικό κόσμο. Ναι. Και πολλές φορές υπάρχει και αυτό που λέμε, αυτό που μου φέρνει στο νου η έννοια σκύλι. Δηλαδή η έχει ανάμνηση. Να κάνει με τη γλώσσα, με το πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη. Για παράδειγμα, να πούμε αυτός είναι σκυλί, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αντοχές, δουλεύει σκληρά. Οπότε ένα σκυλί συγκεκριμένο μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν το πούμε στο θηλυκό του. Έχει αρνητικές έννοιες. Λέμε σκύλα και πάει κάπου αλλού. Κακιά, και κακιά. Αυτό... Ναι. Εντάξει, ό, πάει κάπου αλλού. Ναι. Και μπορεί να συμβολίζει πραγματικό έναν, μια συνάδελφο ή μια φίλη ή οτιδήποτε άλλο που να φαίνεται μέσα στο όνειρο σαν μια σκύλα. Να το κύριε πω έτσι. Βιανίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Θέλω πραγματικά να μας ξαναέρθετε, γιατί έχετε σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Και το λέω πραγματικά. Τα όνειρα, επειδή είναι μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους πάρα πολύ, γιατί αποκωδικοποιούν και στοιχεία του χαρακτήρα μας και της καθημερινότητάς μας. Και κυρίως μας συνδέει με έναν δάσκαλο μέσα μας, ναι, με έναν εσωτερικό καθηγητή. Αυτό που, το υποσυνείδητο. Καθοδηγητή που συνεχώς στέλνει μηνύματα και καμπανάκια, αλλά εμείς δεν έχουμε τα αυτιά να τα ακούσουμε ή να τα διαβάσουμε. Κλείνουμε τα αυτιά μας.